Ακόμη 77 θανάτους από επιπλοκές του κορονοϊού ανακοίνωσε την Τετάρτη ο ΕΟΔΗ, με τον συνολικό αριθμό των απολειών να ανέρχεται σε 19.553. Το 95,3% των θανόντων είχε συνοσηρότητες ή και ηλικία άνω των 70 ετών, ενώ η διάμεση ηλικία τους είναι τα 78 έτη. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε επίσης τον εντοπισμό 4.801 κρουσμάτων, εκ των οποίων τα 12 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου. Προκειμένου να ελεγχθεί η πανδημία, οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν πως από τις 19 Δεκεμβρίου οι επισκέπτες από όλες τις χώρες του εξωτερικού θα γίνονται δεκτοί με αρνητικό PCR 48 ώρων, με εξαίρεση όσους έμειναν στο εξωτερικό για λιγότερο από 2 ημέρες. Ο δείκτης μεταδοτικότητας εκτιμάται σε 0,93, ενώ η θετικότητα με βάση τους ελέγχους που έγιναν υπολογίζεται στο 1,4%. Ψύχρεμα και εκ του σύνεγγυς παρακολουθούν παράλληλα οι επιστήμονες την πορεία της μετάλλαξης όμικρον στην Ελλάδα. Τα επιβεβαιωμένα περιστατικά είναι πλέον 10, καθώς τα 5 που είχαν εντοπιστεί αρχικά προσθέθηκαν την Τετάρτη άλλα 5. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει εντωμεταξύ η εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία, όπου την Τρίτη δόθηκαν 448 εξιτήρια έναντι 353 εισαγωγών. Μέσα σε ένα 24ωρο, ο αριθμός των διασωληνωμένων μειώθηκε από τους 700 στους 683, ενώ η πληρότητα στις κλίνες μεθ COVID-19 βρίσκεται λίγο πάνω από το 96%. Από τους διασωληνωμένους, περισσότεροι από το 80% είναι ανεμβολίαστοι ή ατελώς εμβολιασμένοι.